Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη της Προεδρίας του ΚΑΟ Φιλίνος και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα έτσι να μας δώσετε το περίγραμμα αυτής της εκλογής, καθώς είναι γνωστό ότι μετά και το θάνατο του Βασίλη Χατζηπαυλή ο ΚΑΟ Φιλίνος είχε μια δυσκολία να αναδείξει νέο διοικητικό συμβούλιο. Ναι. Ξαφνικός θάνατος του Βασίλη, του Χατζηπαυλή, που είχα την τιμή και να είμαι μαζί του σαν αντιπρόεδρος στο Φιλίνος 5 χρόνια στην πορεία του αφεντισμού και του πολιτισμού με διάφορες δράσεις που είχαμε κάνει. Τώρα, υπήρχε μια δυσκολία λόγω και της πανδημίας, λόγω και άλλων καταστάσεων, λόγω ότι ήταν ξαφνικό όλο αυτό που συνέβη. Και με δυσκολίες και γρήγορα κάναμε το ΔΣ και με το κομμάτι και τις ποδηλασίες που έχουμε και με όλους τους τομείς του αθλητικού που έχει το σωματείο συνεδριάσαμε και βγάλαμε το ΔΣ. Το ΔΣ με έβγαλε εμένα σαν πρόεδρο του Φιλίνος να ξεκινήσουμε την πορεία πάλι σιγά σιγά μετά και την πανδημία που είχαμε σταματήσει με τις δράσεις να καθοδηγήσουμε το αθλητικό κομμάτι της ΚΟ εκεί που ήταν ψηλά εδώ και τα χρόνια όταν υπήρχε ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Χατζηπαυλής. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι πρέπει να γίνει γιατί ο Φιλίνος έχει ένα ειδικό αποτύπωμα στην κοινωνία μας αλλά και στα αθλητικά δρόμενα της ΚΟ, οπότε φυσικά και του αξίζει η συνέχεια, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, έτσι είναι ακριβώς. Τώρα, εχθές κάναμε την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ. Τεθήκαν κάποια ζητήματα, να δούμε και πόσα είναι η εξέλιξη από την νέα σεζόν και την αθλητική του Σεπτεμβρίου που ξεκινάει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, στο γενικό ποδόσφαιρο που έχουμε. Να τα βάλουμε κάτω τώρα σιγά σιγά και να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και λόγω της πανδημίας και λόγω του ξαφνικού θανάτου. Να συνεχίσει ο Φιλίνος εκεί που πρέπει να είναι. Βάσει των πληροφοριών μας θα γίνει και μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύντομα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αυτό το αποφασίσαμε χτες ήταν μια συζήτηση να γνωρίσουν και οι αθλητές το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Και να δούμε και το κομμάτι της ποδηλασίας και του ποδοσφαίρου και όλες τα άλλα τμήματα που έχουμε και στο στίβο και ό,τι άλλο είναι σε αθλητικό ή δραστηριότητα να τα βάλουμε κάτω και να κάνουμε και τη γνωριμία και να δούμε που θα πατήσουμε στα κομμάτια που πρέπει να είμαστε εκεί πρώτοι στον αθλητισμό.